η MVP της σημερινής αναμέτρησης. Πέτρα, ναι. Εξαιρετική παρουσία σου, ειδικά στο τέλος πήρες πάνω σου την ομάδα. Ναι, ναι. Τι άλλαξε για σας και σήμερα ήσασταν τόσο καλύτερες? Πρώτα θέλω να πω ότι θεωρώ ότι όλες οι παίχτριες ήμασταν MVP σήμερα. Πραγματικά έχω δει παίχτριες που σήμερα δώσαμε την ψυχή μας, και η Άθια και η Άντρια και η Ελένη και η Δήμητρα και η Σοφία. Όποια έμπαινε μέσα έδινε ό,τι είχε. Το παλέψαμε μέχρι το τέλος. Δεν θεωρώ ότι άλλαξε κάτι. Απλά σήμερα είχαμε το πάθος μας, την ενέργεια μας, το θέλαμε πάρα πολύ και παλέψαμε γι' αυτό μέχρι το τέλος. Νομίζω αυτό ήταν το κλειδί μας. Είσαστε 1-1 τώρα η σειρά των τελικών. Πάτε στην έδρα της Ανόρθωσης, yeah. Την υποχρεώσατε στην πρώτη της ήττα. Ρώτησα και τον coach. Yeah. Λέω, η πίεση είναι στην Ανόρθωση. Αυτό το νιώθετε εσείς ως παίχτριες ότι είναι πλεονέκτημα για σας τώρα? Για μας, τι να σου πω, για μένα όλα τελειώνουν στο 3. Αυτός που θα πάρει τις 3 νίκες, εκεί τελειώνει για μένα. Δεν σκέφτομαι ποιος είναι 1-0, 1-1 ή και 2-0. Να χάναμε, δεν με ενδιαφέρει. Το κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό παιχνίδι, είναι καινούριο παιχνίδι και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τελειώσουμε. Ωραία, Πέτρα, ευχαριστώ πολύ. Εγώ καλή ευχαριστώ. Συνέχεια. Γεια σας.